Βέβαια. Και θα πάμε τώρα παρακάτω, Μανώλη. Χθες πανηγύριζαν οι Τούρκοι για την ίδρυση του ψευδοκράτους. 40 χρόνια. Με πανηγυρικές δηλώσεις και τα λοιπά, ναι. Και ακραίες τοποθετήσεις στα 40 χρόνια. Για πάμε Μανώλη να τα δούμε. Είναι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλές, που συμμετείχε στις τελετές που οργανώθηκαν και στην Άγκυρα για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Και μάλιστα λέει, με την, όπως την αποκαλεί, του Δουβουκού, είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη, μια καρδιά. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση, δηλώσει χαρακτηριστικά, τηρώντας τη σταθερή θέση της Τουρκίας σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και στο Κύπριο. Εγώ προτείνω να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις. Kıbrıslı kardeşlerimizin yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi 40 yıl önce bugün zaferle sonuçlanmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde tek millet, iki devlet ve tek yürek anlayışıyla Kıbrıslı kardeşlerin yanında olmaya devam edecektir. Μάλιστα, από κοντά και αντιπολίτευση, Μανώλη. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, εδώ είναι ένα σώμα, μια ψυχή κυβέρνηση αντιπολίτευση. Βεβαίως, στο ζήτημα αυτό, κοίταξε, και σε όλα τα ζητήματα, και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, οι πολλές θέσεις συγκρίνουν. Κάποιες φορές, μάλιστα, η αντιπολίτευση ξεπερνά την κυβέρνηση. Θυμόμαστε που λέγανε τα νησιά είναι υποκατοχή. Τι κάνετε, οι Έλληνες τα πήραν κτλ. Υπήρχαν πολλές τέτοιες θέσεις, είχαν ακουστεί. Πάντως, όταν ακούμε τη Μεράλα Ξενέρ να λέει ότι η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της μεγάλης τουρκικής γεωγραφίας. Επαναλαμβάνω, η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της μεγάλης τουρκικής γεωγραφίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε και ποια είναι η θέση της τουρκικής αντιπολίτευσης, που συγκρίνει βεβαίως με τις θέσεις της Τουρκίας, γιατί και ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας, μιλάει για δύο κράτη, ένα έθνος, μία καρδιά. Εντάξει, και βεβαίως κάποια στιγμή η Τουρκία λέει... καρδιά. Νομίζω... Από καρδιά όπως... πολύ καρδιά. Προσέξτε, και ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε πει γεωγραφία της καρδιάς. Αυτό λέω. Καρδιάς και της ιστορίας. Γεωγραφία της καρδιάς. Ναι, ναι. Συναισθηματική δεσμή, δηλαδή, με τα Βαλκάνια, με την Ασία, με την Κύπρο. Και να δούμε και δηλώσεις για την σχετικά με τη Λευκωσία. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için sadece kardeş ülkemiz değil, aynı zamanda Türk dünyasının güney ucundaki yıldızıdır. Lefkoşa da büyük Türk coğrafyasının güneydeki başkentidir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız ve erkin bir devlet olarak yaşaması için en başta Türk dünyasının süreci samimiyetle sahiplenmesi gerekiyor. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη. Καλημέρα, Μανώλη μου. Τρέχουμε σήμερα, γιατί έχουμε λίγο πίσω. Καλημέρα, καλή δουλειά.